Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή για να τα λέμε και να συζητάμε στην εκπομπή Παραπέντε, εδώ στο ένα channel. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ. Θα μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα για να μην χάνουμε χρόνο, γιατί προφανώς έχουμε πολλά να πούμε, ενδιαφέροντα, εδώ για την τοπική μας επικαιρότητα. Σήμερα έχω λοιπόν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ το Δημοτικό Σύμβουλο από το Δήμο Δοξάτου, τον κύριο Πάρη Παπαδόπουλο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκληση, βρίσκεται εδώ. Και θα κάνουμε μία συζήτηση, γιατί είναι η πρώτη φορά που στον Πολύπαθο Δήμο εκεί του Δήμου Δοξάτου κάποιος από την αντιπολίτευση έρχεται εδώ να καταθέσει τη δική του άποψη, να πει τα δικά του πιστεύω και να κάνουμε έναν διάλογο, έτσι αν θέλετε, πολιτικό και κοινωνικό θα έλεγα, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς εξελίσσονται εκεί τα πράγματα. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, και εύχομαι να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σας διορθώσω μόνο. Ναι, δεν είμαστε της αντιπολίτευσης. Παραμένουμε μέλη της συμπολίτευσης. Παραμένουμε μέλη της παράταξης με την οποία εκλεγήκαμε. Δεν κατάφεραν, ενώ προσπάθησαν στο παρελθόν, να μας διαγράψουν. Οπότε παραμένουμε μέλη της συμπολίτευσης και παλεύουμε για το καλό των δημοτών και του Δήμου μας. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι το είπα επίτηδες αυτό, για να σας δώσω τη δυνατότητα να πείτε την άποψη πάνω σε αυτό. Λοιπόν, ξέρουμε όλοι, λίγο πολύ, έχουμε φιλοξενήσει εδώ πολλές φορές τον κύριο Δαλακάκη και θέλω να πω σε αυτό εδώ το σημείο ότι έχουν κληθεί σε αυτή την εκπομπή και συνάδελφοι του κυρίου Παπαδόπουλου, ο κύριος Σερέτης, ο κύριος Αλεξίου κτλ. Έχουν κληθεί να έρθουν. Πολύ ευγενικά οι άνθρωποι είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις και δεν μπορούσαν να έρθουν μάλλον. Και είναι από την ομάδα του κυρίου Δαλακάκη μεν, της συμπολίτευσης, πολύ σωστά το θέτει ο κ. Παπαδόπουλος, οι οποίοι όμως, κατά την άποψη του κ. Δαλακάκη ή κατά την άποψη, τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά, των διοικητικών οργάνων, είναι ή δεν είναι πλέον, ή είναι διαγραμμένοι, δεν είναι διαγραμμένοι, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Έτσι λοιπόν, ο κ. Παπαδόπουλος είναι από τη συμπολίτευση μεν, αλλά είναι κατά τον κ. Δαλακάκη πάντα, κατά τον Δήμαρχο του Δοξάτου, από την Ηνωμένη Αντιπολίτευση. Εισήγαγε και ένα καινούριο όρο. Ναι. Στην πολιτική ζωή του τόπου μας, η Ηνωμένη Αντιπολίτευση. Μόνο ο ίδιος μπορεί να τον κατανοήσει, αλλά βάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι δεν αποστατήσαμε, όπως αρέσκεται να λέει ο κύριος Δαλακάκης. Στην αρχή μας έδιωξε. Μας κάλεσε ένα Σάββατο στο γραφείο του. Διαφωνούσε ο καθένας, ας πούμε, σε διάφορα ζητήματα και μας έδιωξε. Πριν συνεχίσετε, άρα, λοιπόν, εγώ θέλω, με συγχωρείτε, για να βάλουμε έτσι σε ένα πλαίσιο. Θέλω να μας πείτε έτσι περιγραφικά. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, γιατί να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν εσείς το καταλάβατε πώς ξεκίνησε η ιστορία και τι έγινε, ή το ζήσατε από μέσα. Πολλοί κόσμος δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Ξαφνικά βλέπει 7-8 άτομα απέναντι να είναι κατά του Δημάρχου, με τον οποίο εκλέχτηκαν. Έτσι δεν είναι? Και υπάρχει μια διχογνωμία εδώ. Ναι. Λοιπόν, ο λόγος δικό σας, πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία, για να ξέρουμε και τι γίνεται. Ναι, καταρχήν δεν εκδιωχθήκαμε από τον συνδυασμό, από τον κύριο Δαλακάκη. Στην αρχή μεμονωμένα τον Σωτήρη τον Μόρφη προσπάθησε να τον εκθέσει και τον εξεδίωξε, τον έδιωξε από την παράταξη. Και στη συνέχεια, τους λόγους μόνο ο κύριος Δαλακάκης μπορεί να τους καταλάβει. Δηλαδή, όποιος είχε διαφορετική άποψη από τον κύριο Δαλακάκη, έπρεπε να φύγει από την παράταξη. Εσύ φεύγεις. Ναι, εσύ φεύγεις και δεν θα ξαναπατήσεις, ας πούμε, στο γραφείο μου. Όπως είπε και στους υπολείπους, οι οποίοι ήμασταν, κάλεσε μία μέρα ένα συμβούλιο, ας πούμε, παραταξιακό. Και έναν μας είπε, ας πούμε, για μένα μπορώ να μιλήσω. Μου λέει, εσύ δεν διαφώνησες, ήθελε να κάνει ένα πεζόδρομο, τον κεντρικό δρόμο του Αγίου Αθανασίου, όπου εκεί πάνω υπάρχουν 30 επιχειρήσεις. Ήθελε να κλείσει το δρόμο και να τον πεζοδρομήσει. Και του λέω εγώ την υπογραφή μου σε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη βάλω. Εγώ γεννήθηκα, ζω, μεγάλωσα, έχω την επιχείρησή μου στον Άγιο Αθανάσιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσω 30 επιχειρήσεις στον Άγιο Αθανάσιο, γιατί έτσι το θέλεις εσύ. Όσο το έλεγε στην πλάκα, στην πλάκα ήταν. Όταν το σοβάρεψε και έδωσε ο ίδιος, ας πούμε, εντολή να πάρουν και αποφάσεις, γιατί υπάρχει απόφαση του τοπικού για να γίνει αυτό το πράγμα. Σοβάρεψε και από μένα η στάση μου και του λέω: δεν υπάρχει περίπτωση να το περάσουμε αυτό υπάρχει το πράγμα. Υπάρχει απόφαση του τοπικού υπάρχει συμβουλίου. Απόφαση του τοπικού συμβουλίου του Αγίου Αθανασίου. Μπράβο, ναι. Οπότε σοβάρεψαν. Ωραία, τα πράγματα. Δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε έτσι. Όπως και για τους υπολείπους συναδέλφους. Να κάνω μια ερώτηση πριν σκεφτώ. Εσείς μεγαλώσατε, γεννηθήκατε στον Άγιο Αθανάσιο. Και καλά το λέτε. Εγώ δεν έβαζα την υπογραφή μου, δεν ήθελα να το κάνω. Το τοπικό συμβούλιο δεν μεγάλωσε εκεί, δεν γεννήθηκε εκεί, δεν. Μπορεί, δηλαδή, πώς αυτοί. Το ερώτημα είναι, πώς αυτοί είπανε ναι, μήπως ήταν κάτι πιο πρακτικό, πιο βολικό. Διαφώνησε, νομίζω, και τοπικό σύμβουλο της παράταξής μας, ο Πάρης ο Ζαχαριάδης, και προς τιμήν του.
Αλλά πέρασε η απόφαση. Μπορείτε να καλέσετε αυτούς που συμφωνήσαν στο τοπικό να σας εξηγήσουν. Δεν μπορώ να απαντήσω για το τοπικό συμβούλιο. Μπορώ να απαντήσω όμως για τους υπολείπους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους. Την ημέρα εκείνη, ας πούμε, στο γραφείο του, έδιωξε γύρω στους 7-8 ανθρώπους. Τους έδιωξε. Με τον ίδιο λόγο, ας πούμε, στον κύριο Σερέτη, εσύ διαφωνούσες, λέει διαρκώς μαζί μου. Τον κύριο Βόιτς, ο οποίος παραιτήθηκε και εντελώς ο άνθρωπος, του λέει: εσύ δεν συμφώνησες με τον Σερέτη, να φύγεις κι εσύ. Τον κύριο Χαλκίδη, εσύ δεν διαφώνησες για τα καπί, να φύγεις κι εσύ. Έδιωξε 8 ανθρώπους γιατί μόνο και μόνο επειδή είχαν διαφορετική άποψη από αυτόν. Λοιπόν, δεν σταματήσαμε να λέμε την άποψή μας, συνεχίζουμε να λέμε την άποψή μας, γι' αυτό μας εξέλεξε ο κόσμος, γι' αυτό βρισκόμαστε στη θέση που είμαστε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω σε όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε. Σταθήκαμε όρθιοι μέχρι τώρα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θέλω να βάλουμε μερικά πράγματα έτσι στο τραπέζι, όχι εν ίδια απολογίας, αλλά για να δώσω τη δυνατότητα και σε εσάς, και προσωπικά σε εσάς, αλλά και στους υπολείπους, αν τους εκπροσωπείτε ή αν τους εκφράζετε έμεσα, να πείτε την άποψή σας. Γιατί ακούμε κάποια πράγματα ως πολίτες και δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές και εμείς είμαστε σε δύσκολη θέση όσον αφορά να το ακούσουμε, να μην το ακούσουμε, να το πιστέψουμε, να μην το πιστέψουμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θυμάμαι αρχικά, ας μην πάμε στα τελευταία, για το ίντερνετ που δεν θέλατε και τα λοιπά, θα τα πούμε όλα αυτά. Θυμάμαι ότι υπήρχε μια διαφωνία, ας πούμε, για το κόψιμο των χόρτων. Πολύ ωραία. Ισχύει αυτό, ήταν έτσι, έγινε έτσι ή κάπως έτσι? Από τον Φλεβάρη, όπως γνωρίζετε, είχαμε έτοιμο τον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό, για να σας πω κιόλας επειδή το έχω σημειωμένο, υπήρχαν δύο κωδικοί, ο 35-60-41-02 και ο 45-60-41-02. Αυτοί οι δύο κωδικοί ήταν για να προσλάβουμε δίμηνα για το πράσινο και για το πράσινο. Λοιπόν, αυτά τα δίμηνα. Και για την καθαριότητα προφανώς. Ναι, για το πράσινο μιλάμε τώρα. Ναι. Αυτά τα δίμηνα κόστιζαν 70.000 ευρώ. Προϋπολογισμός του διμήνου, των διμήνων και αυτών των ανθρώπων ήταν 70.000 ευρώ. Άνθρωποι, δημότες από την περιοχή μας, όπου για δύο μήνες έστω. Σε αυτές τις δύσκολες, στους δύσκολους καιρούς αυτούς θα παίρνανε ένα μεροκάματο. Για δύο μήνες έστω, τι να κάνουμε. Έτσι. Ο κύριος Δαλακάκης έφερε στο Συμβούλιο να δώσουμε 123.000 ευρώ σε ιδιώτη, να πάει σε έναν ιδιώτη 123.000 ευρώ για να μας κουρέψει συγκεκριμένα πάρκα και πράσινα. Λοιπόν, ήταν δυνατόν να δεχτεί το σώμα κάτι τέτοιο? Εγώ προσωπικά, η συνείδησή μου δεν μου το επιτρέπει κάτι τέτοιο. Καλύτερα να πάρουμε 70.000 ευρώ, που είναι σχεδόν τα μισά χρήματα από αυτά που πρότεινε ο κύριος Δαλακάκης, και να απασχοληθούν οι δημότες μας από το να δώσουμε σε έναν άνθρωπο 123.000 ευρώ και να κουρεύει συγκεκριμένα πάρκα και δέντρα. Αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτό που... στα πράσινα, σχετικά με τα πράσινα. Έτσι. Θέλω να πω όμως ότι, μιας που μιλάμε για τα πράσινα και για την καθαριότητα και για όλα αυτά, ότι προσελήφθησαν και άτομα και ο Δήμος έχει πληρώσει πρόστιμο για μαύρη εργασία. Στην καθαριότητα. Τώρα, την περίοδο του κυρίου Δαλακάκη. Ο Δήμος έχει πληρώσει, ο Δημότης Δοξάτου έχει πληρώσει πρόστιμο για μαύρη εργασία. Δεν έχει βγει στην επιφάνεια από τον κύριο Δαλακάκη. Αρέσκεται να είναι στο Facebook και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Ας βγει να πει πόσο είναι το ποσό που έχει πληρωθεί από το Δήμο και από τους δημότες. Πληρώθηκε αυτό? Πληρώθηκε από το Δήμο είναι και έχει κάνει εφέσεις. Πληρώθηκε από το Δήμο και έχει κάνει, νομίζω έχουμε κάνει, είμαστε στη φάση που έχουμε κάνει έφεση για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά ας βγει να μας απαντήσει για ποιο λόγο υπήρχε μαύρη εργασία στις ημέρες μας, ποιος τη χρεώνεται, γιατί να την πληρώσει ο Δημότης και τι σχέση είχαν αυτοί οι οποίοι είχαν προσληφθεί με τον ίδιο ή με δημοτικούς συμβούλους. Που ήταν της μαύρης εργασίας. Το ποσό το ξέρετε? Νομίζω είναι στις 22.000 ευρώ. Άρα είναι περίπου δύο άτομα. Γιατί... δύο πιάσανε. Καλά, εντάξει. Ναι. Δύο πιάσανε. Λέμε τι πιάσανε. Δεν ξέρουμε πόσοι ήταν. Καλά, μπορεί να ήταν δύο. Μπορεί να ήταν. Είμαστε καλό προέδρε. Δύο πιάσανε. Ναι. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε για παράπονα. Δεν κατηγορούμε. Τα γεγονότα λέμε. Υπάρχουν στοιχεία, έτσι. Τώρα, καθαριότητα γενικά. Να μιλήσουμε για απορριμματοφόρα. Που ήταν ένα από τα τελευταία μας θέματα. Εκεί είχατε και το τελευταίο θέμα. Να σας πω ένα ιστορικό. Αποδέχτηκε, αν ξέρω καλά το ρεπορτάζ, αποδέχτηκε την πρόταση από τον ΤΑΠ
στο πρόγραμμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Εγώ σας λέω το ρεπορτάζ που ξέρω εγώ. Αν είναι κάτι άλλο, εδώ είμαστε, ανοιχτά το συζητάμε. Αποδέχτηκε λοιπόν το, ή μάλλον έκανε εισήγηση θετική για να πάρετε δύο απορριμματοφόρα. Ωραία. Τι θέλετε να πούμε, για απορριμματοφόρα ή για ΤΑΠ? Θέλετε να πούμε για καθαριότητα? Ας πάμε στα απορριμματοφόρα και θα πάμε στα απορριμματοφόρα που είναι λίγο πιο εύκολο. Απορριμματοφόρα. Εδώ και ένα χρόνο υπάρχουν εισηγήσεις της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και του Διευθυντή, τις οποίες έχουμε στα χέρια μας και εμείς και αυτός, που λέει ότι για να συντηρηθούν τα οχήματα, προσέξτε, εδώ και έναν χρόνο χρειάζονται 10.000 ευρώ. Τρία απορριμματοφόρα τα οποία διαθέτει ο Δήμος. Ο Δήμαρχος δεν δίνει εντολή, ο κύριος Δαλακάκης, να συντηρηθούν αυτά τα οχήματα. Υπάρχει το κόστος, υπάρχει η εισήγηση της υπηρεσίας, υπάρχουν συνεχείς οχλήσεις εδώ και ένα χρόνο. Και δεν έχει δώσει την άδεια να συντηρηθούν. Αναγκαστήκαμε και πήγαμε σε μίσθωση απορριμματοφόρων. Περίπου 9.000 ευρώ το μήνα μας βγαίνουν αυτά. Έτσι, ήδη είμαστε στους τρεις μήνες και έχουμε πληρώσει σχεδόν 27.000 ευρώ. Για ποιον λόγο, ας δώσει μια απάντηση, για ποιον λόγο δεν φτιάχνουμε τα απορριμματοφόρα μας. Τα 10.000 ήταν για όλα τα απορριμματοφόρα. Τα 10.000 είναι και για τα τρία απορριμματοφόρα μας. Και για τα τρία. Ναι. Για να συντηρηθούν και να είναι σε λειτουργία και να είναι όλα οκ. Okay. Μα είναι η εισήγηση της υπηρεσίας. Και εδώ και ένα χρόνο κολυσιεργεί και δεν δίνει την εντολή. Τα χρήματα υπάρχουν στους κωδικούς και δεν δίνει την εντολή να συντηρηθούν τα οχήματά μας. Να συντηρηθεί ο στόλος μας και να βγει και να. Και φτάσαμε σε σημείο να έχει βρωμήσει ο Δήμος μας και να έχουμε προβλήματα, συνεχή προβλήματα. Και να αναγκαστούμε τώρα να νοικιάζουμε και έχουμε πληρώσει του κόσμου τα χρήματα αντί να κοιτάξουμε να συντηρήσουμε το στόλο μας. Επειδή βλέπω και εσάς ότι ασχολείστε με τα social media, δηλαδή στο Facebook γράφετε κάποια πράγματα, κάποιες αναρτήσεις. Μία φορά μόνο. Μία φορά απάντησα στον κύριο Δαλακάκη. Αυτή είδα. Μία φορά. Δεν υπήρχε δεύτερη. Και μιλούσατε για κουρτίνες κτλ. Έβαλα λοιπόν, μία πολύ ωραία κουρτίνα. Δεν ξέρω αν την είδα. Λοιπόν, και αυτό βέβαια το κάνατε να πούμε και στον κόσμο. Επειδή ο κύριο Δαλακάκη. Στο δικό του ιστότοπο, καμιά φορά λέει η κουρτίνα πέφτει αύριο και έχει μια κουρτίνα που δείχνει εκεί τέλος πάντων ένα σκηνικό. Προφανώς το απαντήσατε με τον ίδιο τρόπο ότι. Θα έπρεπε να, δώσουμε, ακούσαμε και δεχτήκαμε πολλά πειρά από τον κύριο Δαλακάκη. Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσουμε. Δεν συμφωνώ με αυτό που έγινε, αλλά επειδή δεχόμασταν πιέσεις και από τον κόσμο ότι κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσουμε. Δεν θεωρώ ενδεδειγμένο μέσω του Facebook που να καθόμαστε να γράφουμε ένα κατεβατό και να απαντάμε και να λέμε το τι συνέβη κτλ. Αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να δοθεί και μία απάντηση σε όλα αυτά τα οποία μας κατηγορούσε. Να σας πω, θα πάμε αναλυτικά. Περνάει μια εικόνα έξω στην κοινωνία ότι ό,τι έρχεται από το Δήμαρχο ή από την παράταξή σας τέλος πάντων, όσοι έχουν απομείνει εκεί, η προσψήφιση, είστε αρνητικοί και είστε εσείς που οι 7 που φύγατε, οι 8 πόσοι είστε, συν όλη η υπόλοιπη αντιπολίτευση που ήταν αντιπολίτευση από το αποτέλεσμα των εκλογών και γι' αυτό σας έχει ονομάσει και η Ηνωμένη Αντιπολίτευση. Δηλαδή, εσείς με λοιπόν, υπάρχει αυτό, δηλαδή ό,τι φέρνει είναι ανάποδο, εσείς λέτε όχι. Πάντα όχι. Όχι. Εγώ σας προτρέπω να πάρετε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να δείτε ότι το 60 περίπου με 70% περνάνε ομόφωνα, μπορεί να είναι τα περισσότερα διαδικαστικά και όσα είναι σε καλή, ας πούμε, σε καλό δρόμο, φυσικά θα τα ψηφίσουμε και δεν υπάρχει περίπτωση να καταψηφίσουμε κάτι που είναι προς όφελος των Δημοτών και του Δήμου. Η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι η συκοφαντία, την οποία η συκοφαντία λοιπόν είναι η θρησκεία των ανίκανων και βλέπουμε μια ανικανότητα στο Δήμο. Βλέπουμε ότι δυστυχώς αυτά που φέρνει προς ψήφιση, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω εγώ προσωπικά κάτι τέτοιο. Όπως, παράδειγμα, έφερε 60.000 ευρώ να αγοράσουμε 3 GPS για τα 3 απορριμματοφόρα. Κάντε μία έρευνα να δείτε πόσο κοστίζουν αυτά τα GPS, αυτό το πρόγραμμα για να παρακολουθούμε τα 3 απορριμματοφόρα. Ξαφνικά, υπήρχε περίπτωση να το ψηφίσουμε 60.000 ευρώ. Δεν υπήρχε. Τώρα που μου έρχονται στο μυαλό. Έφερε μήνα Νοέμβριο 50.000 ευρώ να κάνει προσάυξη στον κωδικό των δικηγόρων, όταν σε όλη τη χρονιά είχαμε ξοδέψει γύρω στα 6.500. Σε 11 μήνες. Υπάρχει περίπτωση να ξοδέψει σε ένα μήνα, την επόμενη χρονιά μπαίνει ο καινούργιος προϋπολογισμός. 50.000 ευρώ. Δεν θα τα ψηφίζαμε. Έφερε να δώσουμε την καθαριότητα 400.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά περίπου, σε ιδιώτες. Είναι δυνατόν και τι θα κάνουμε τόσους υπαλλήλους? Θα δώσουμε την καθαριότητα σε ιδιώτες? Εντάξει, μπορεί να είναι οι πολιτικές του πεπιθήσεις, ας πούμε τα πιστεύω του, να είναι προς εκείνη την κατεύθυνση, να δοθούν σε ιδιώτες, αλλά
Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ, δεν θα το ψηφίσω. Όπως και δεν θα το ψηφίσουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Δεν θα επιτρέψουν να βρεθούν στο δρόμο κόσμος και να, να δίνοντας την καθαριότητα σε ιδιώτη. Να τα πάρουμε ένα-ένα λίγο. Ό,τι θέλει. Τα GPS που λέτε, το σύστημα αυτό του ελέγχου των απορριμματοφόρων. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τώρα τις προδιαγραφές. Σε μία πρώτη έρευνα που έκανα, βρήκα 10 με 15.000 ευρώ. 60.000 ευρώ. Τι να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε τους αποχιονισμούς. Όλοι δίνουν κάνουν αποχιονισμούς. Του το είπατε αυτό, δηλαδή του είπατε ότι δήμαρχε, εδώ έχουμε 10 και... Εδώ... Και η απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Από τον κύριο Δαλακάκη απάντηση δεν παίρνει εύκολα. Πάμε στους αποχιονισμούς. Κάναν όλοι οι δήμοι αποχιονισμούς. Εκείνες τις 4 ημέρες του Ιανουαρίου, 5. Ας πούμε, αν θυμάμαι καλά, ο Δήμος Προσοτσάνης γύρω στις 16.000 ευρώ, ο Δήμος Δράμας 40 κάτι, αν θυμάμαι καλά, ο Δήμος Παγκαίου 60-70 χιλιάρικα, που είναι τριπλάσιος Δήμος, ας πούμε, και σε έκταση και σε πληθυσμό από εμάς. Και ορεινός, ναι, περισσότερο. Με περισσότερα σημεία. Ναι. Εμείς κοντέψαμε τις 160.000 ευρώ αναθέσεις. Όπου στο τέλος ο λογαριασμός μας ήρθαν γύρω στα 150 χιλιάρικα, ας πούμε, 130 χιλιάρικα να πληρώσουμε, γιατί το ένα το τιμολόγιο αυτό που ήθελε να περάσει για τα αυτοκίνητα, τα κόπηκε κατευθείαν από την αποκεντρωμένη. Τα υπόλοιπα καταγγέλθηκαν και δεν θέλω να επεκταθώ στο συγκεκριμένο, γιατί βρίσκεται στη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Πολλά τιμολόγια πληρώθηκαν από ιδιώτες του Δήμου που κάνανε εργασίες, μικρά τιμολόγια, αλλά μεγάλα τιμολόγια που κάτι κρύβονταν εκεί μέσα. Και δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, που δεν είχε και την. Δεν το παρέλαβε η Επιτροπή Παραλαβής. Δεν είχε. Η υπηρεσία είπε διαφορετικά πράγματα από ό,τι έλεγε το τιμολόγιο. Ναι. Αυτά στάλθηκαν. Νομίζω ότι καλό είναι να λέτε δεν το παρέλαβε η Επιτροπή Παραλαβής, παρά κάτι κρύβεται, γιατί μπορεί να μην κρύβεται και τίποτα. Μπορεί να μην κρύβεται και, και τίποτα, εννοείται. Άρα, αλλά δεν το παρέλαβε η Επιτροπή Παραλαβής, μένουμε εκεί. Υπάρχουν τουλάχιστον υπόνοιες. Υπάρχουν τουλάχιστον υπόνοιες. Μετά από δική μου καταγγελία στην εισαγγελία το χειμώνα της υπόθεσης. Α, προσφύγατε στην εισαγγελία. Εγώ προσωπικά, ναι. Και όλες αυτές οι υποθέσεις βρίσκονται πλέον στην εισαγγελία και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Έχει ξεκινήσει δηλαδή προκατακτική, προανάκριση. Δεν γνωρίζω σε τι φάση βρίσκεται. Δεν σας έχουν καλέσει ακόμα. Όχι ακόμη. Πείτε. Απλά δεν πέρασαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν πληρώθηκαν, γιατί υπάρχει και διαφορετική άποψη όχι μόνο της Επιτροπής Παραλαβής, αλλά και των υπηρεσιών του Δήμου. Οι υπηρεσίες του Δήμου δεν πιστοποιούν ότι γίνανε αυτές οι εργασίες που έχουν κομμένες, που έχει αναθέσει ο κ. Δαλακάκης. Δεν πιστοποιούν. Λένε ότι δεν έγιναν. Ζητάνε στοιχεία από τους εργολάβους που έχουν αναθέσει, που έχουν την ανάθεση που έκανε ο κ. Δαλακάκης. Και δεν μπορούν να τους απαντήσουν. Δηλαδή, λέω γίνει, ότι κάτι υπάρχει. Για να γίνει κατανοητό, ναι. Παράδειγμα, ανατέθηκε ας πούμε να καθαριστεί, λέω τώρα υποθετικά έτσι, το Δοξάτο ή ξέρω τα Κύρια, και έρχεται η υπηρεσία και λέει ότι δεν είδαμε μηχάνημα στα Κύρια ή δεν είδαμε αποχιονισμό στα Κύρια. Ανατέθηκε να καθαριστεί παράδειγμα, στην λέω, Λάτσα, ναι. Ας πούμε, αυτή η περιοχή. Ο κ. Λάτσας πήγε και καθάρισε το 1 δέκατο της περιοχής, κάτι το οποίο πιστοποιεί η υπηρεσία, και έχει κόψει τιμολόγιο ότι καθάρισε όλη την περιοχή. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, αυτό μας πιστοποιεί χοντρικά, μπακαλίστηκα, ναι, όπως ναι, ναι. Είναι τελευταία η έκφραση. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ψηφίζουμε τέτοια πράγματα. Ό,τι θεωρούμε ότι είναι σωστό στο Δήμο και προς όφελος των Δημοτών, φυσικά θα το στηρίξουμε και θα είμαστε στο πλευρό του. Ό,τι υπάρχει και δεν μας κάθεται καλά, να το πω έτσι λαϊκά, όχι, δεν πρόκειται να το ψηφίσουμε. Τώρα, για πείτε μου λίγο, επειδή εκεί, εντάξει, υπάρχει και μια κόντρα με τις υπηρεσίες, υπάρχει και μια κόντρα με τον προϊστάμενο εκεί των τεχνικών υπηρεσιών της καθαριότητας, μιλάω για τον κύριο Λατσίνογλου, έτσι δεν είναι. Δεν γνωρίζω ότι κόντρες υπάρχουν, απλά δεν νομίζω ότι κάποιος υπάλληλος θα βάζει το κεφάλι του, ας πούμε. Διαβάζουμε, όχι, να το ξεκαθαρίσω, ναι, εγώ για μένα. Διαβάζουμε από τις αποφάσεις αποκεντρωμένης και γενικώς από τα διάφορα έγγραφα ότι υπάρχει μία. Τον έβαλε στο απορριμματοφόρο, του είπε πήγαινε στο αμαξοστάσιο. Φαίνεται ότι δεν είναι καλή σχέση, το λέω με αυτό. Μπορεί να πρέπει να πάει στο αμαξοστάσιο, μπορεί να πρέπει να πάει στο απορριμματοφόρο, εγώ δεν θα το κρίνω αυτό. Από τη στιγμή που βγαίνουν αποφάσεις από την αποκεντρωμένη και λένε καλός πήγε ή κακός πήγε, νομίζω ότι εμάς δεν μας πέφτει και λόγος. Γιατί γίνεται όλο αυτό το σκηνικό και γιατί ας πούμε διαφωνήσατε στην μετάδοση του live streaming στα Δημοτικά Συμβούλια, αν διαφωνήσατε, γιατί και εκεί. Πρώτο ακούστηκαν λοιπόν του κυρίου Λατσίνογλου. Για τον κύριο Λατσίνογλου θεωρώ ότι η σχέση του κυρίου Δαλακάκη γενικά με, με όλους όσους εργάζονται ή είναι αιρετοί είτε είναι υπάλληλοι δεν είναι και τόσο καλή, οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς συνέβη μεταξύ τους και δεν έχουν καλή σχέση. Αλλά δεν έχει δώσει
και τα καλύτερα στοιχεία του. Εγώ μιλάω βάσει των αποφάσεων που βγαίνουν. Συνεργάσιμου ανθρώπου, κύριο Δαλακάκη. Οπότε, τι να σα πω, δεν γνωρίζω ακριβώς. Να το ξαναπώ, όχι για εσά, για τον κόσμο. Εγώ μιλάω βάσει των στοιχείων και των αποφάσεων που βλέπουμε από την αποκεντρωμένη. Τώρα λοιπόν για το live streaming. Ήρθε μία αναμόρφωση, έφερε ο κύριος Δαλακάκης μία αναμόρφωση, αν θυμάμαι, δύο συμβούλια πιο πριν, όπου μέσα από την αναμόρφωση, δεν την έχω και μαζί μου για να σας πω ακριβώς, έχει κάποιους κωδικούς, αφαιρεί, έχουμε έναν κωδικό 75.000 ευρώ για την αγορά ενός μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου, αφαιρεί αυτά τα χρήματα από το 75.000 ευρώ, τα αφαιρεί, και έχει αφαιρεί επίσης και 45.000 ευρώ από τα 50 περίπου που είναι το αποθεματικό, που είναι το ταμείο του νομικού προσώπου του Δήμου. Που μιλάμε, όταν λέμε για νομικό πρόσωπο, μιλάμε για παιδικούς σταθμούς, για καπί, για γήπεδα. Μιλάμε για αυτά. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι παίρνοντας αυτά τα χρήματα, 75.000 ευρώ από το απορριμματοφόρο και παίρνοντας και το 90% του ταμείου του νομικού προσώπου, θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Και είχε μία σειρά από φορείς που ήθελε να δώσει τα χρήματα αυτά, όπως ας πούμε στις εκκλησίες. Ήθελε να δώσει από 20.000 ευρώ στις εκκλησίες, παίρνοντας από αυτά τα χρήματα. Ήθελε να δώσει, ήθελε μέσα, νομίζω ήταν και αυτό το live streaming, το περιβόητο. Δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε, να αφήσουμε τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, να αφήσουμε τα καπί στο έλεος, ας πούμε, του κυρίου Δαλακάκη για να πάρει τα χρήματα, επειδή τυχαίνει να μάλωσε με τον πρόεδρο του νομικού προσώπου και θεωρώ προσωπικά ότι με αυτόν τον τρόπο το προσπάθησε να τον αδειάσει. Έτσι. Άρα λοιπόν, ούτε από το απορριμματοφόρο φυσικά, κάτι το οποίο διαφωνήσαμε και στο παρελθόν. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν, αυτό που ψηφίσαμε όμως, αυτό που ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν να τα πάρει από το περιβόητο αποθεματικό. Α, ψηφίσατε να πάρει τα χρήματα αυτά. Βέβαια. Από το αποθεματικό του, από το πλεώνασμα, του Δήμου. Όχι από το αποθεματικό, από το πλεώνασμα. Του Δήμου. Του Δήμου, βέβαια. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τον κύριο Δαλακάκη. Ο Δήμος, μισό λεπτό. Αυτό θα μας το απαντήσει ο κύριος Δαλακάκη. Όχι, επειδή. Έχω ακούσει εκατοντάδες φορές τον κύριο Δαλακάκη να μιλάει για το πλεώνασμα του Δήμου. Του έκανα ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μου έδωσε σαφή απάντηση. Άκουσα για πολλά εκατομμύρια, μέχρι και για 3 εκατομμύρια. Άλλο να έχουμε χρήματα τα οποία είναι ονοματισμένα και έχουν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάνε σε δουλειές, ας πούμε, σε εργασίες, σε έργα και όλα αυτά. Και άλλο να έχουμε πλεώνασμα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν καυχαίται και τον καλή και ο ΙΕ και όλοι αυτοί για να δώσει συμβουλές για το πώς έφτασε το Δήμο Δοξάτου στο να έχει ένα τέτοιο μεγάλο πλεώνασμα, του είπαμε λοιπόν να τα πάρει από τα 3 εκατομμύρια που έχει, που λέει ότι έχει πλεώνασμα. Δεν είναι λογικό. Δηλαδή, αν είχατε 3 εκατομμύρια στην άκρη, θα παίρνατε από το απορριμματοφόρο και από το νομικό πρόσωπο για να δώσετε στις εκκλησίες και στο live streaming. Δεν διαφωνούμε σε αυτά. Φυσικά να πάρουν και οι εκκλησίες, εγώ να πάρουν δεν το μπορώ να καταλάβω ένα λεπτό σημείο, το οποίο ίσως είναι και ουσιαστικό. Mm-hmm. Πώς ένας Δήμος παίρνει χρήματα από το νομικό πρόσωπο και πώς το νομικό πρόσωπο μπορεί να πάρει απορριμματοφόρο. Όχι, το νομικό δεν μπορεί να πάρει απορριμματοφόρο. Είναι δύο ξεχωριστοί κωδικοί. Μα λέτε ότι είναι από τα. Είναι δύο κωδικοί. Ο ένας ο κωδικός είναι για να αγοράσουμε απορριμματοφόρο και ο άλλος ο κωδικός είναι του νομικού προσώπου, το Ταμείο του Νομικού Προσώπου. Με αυτή την τροποποίηση ήθελε να αδειάσει αυτούς τους δύο κωδικούς. Πράγμα που δεν πέρασε. Από το Δήμο ήταν η κωδική. Από το Δήμο. Ο ένας είναι του Δήμου και το άλλο είναι το αποθεματικό, μάλιστα, που είναι το Ταμείο του Νομικού προσώπου. Έτσι. Άρα, δεν τα πήρε λοιπόν από το πλεώνασμα. Μπερδεύομαι όλο αποθεματικό. Ναι, δεν τα πήρε από το πλεώνασμα. Τα πήρε από το συγκεκριμένο ήθελε κωδικό. Να τα πάρει από τους συγκεκριμένους κωδικούς. Ναι. Έτσι λοιπόν. Για δικούς του λόγους. Και εμείς συμφωνούμε στον τι σας πείραζε εσάς τώρα, με συγχωρείτε κιόλας, ναι, δηλαδή. Τι σας πείραζε εσάς, αν τα 75 χιλιάρικα τα έπαιρνε από το συγκεκριμένο κωδικό που ήταν για το απορριμματοφόρο και ήταν προϋπολογισμένα, ή αν τα έπαιρνε από το αποθεματικό ή από το πλεώνασμα, όπως θέλετε βαφτίστε το, ναι, του Δήμου. Γιατί έχουμε αυτά τα χρήματα, το λέει και η λέξη. Ο κωδικός είναι για απορριμματοφόρο. Στενάζουμε στο Δήμο μας. Υπάρχει πρόβλημα με τα σκουπίδια στο Δήμο μας. Είναι δυνατόν να αφαιρέσουμε και τα χρήματα, τον κωδικό που δημιουργήσαμε, για να πάρουμε απορριμματοφόρο? Αδιανόητο. Όπως και ψηφίστηκε και θα περπατήσει να πάρουμε ένα απορριμματοφόρο. Ο ΤΑΠ τώρα εδώ δεν ήρθε με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και σας δίνει δύο απορριμματοφόρα? Ή ένα απορριμματοφόρο και ένα πολυμηχάνημα. Δεν ξέρω. Υπάρχει τέτοιο χαρτί? Μας δίνει ο ΤΑΠ τέτοιο πράγμα? Νομίζω ότι. Τι ήταν η τελευταία εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο? Λοιπόν, το θέμα του ΤΑΠ έχει λίγο περισσότερο βάθος.
ενώ ξεκινήσαμε και είχαμε αρνητικές, ας πούμε, αρνητικά ψηφίσματα του ΤΑΠ και όλα αυτά, όταν ήρθε η ώρα και τέθηκε και από τον κύριο Παπάζογλου, αν θυμάμαι καλά, στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα ανταποδοτικά, ας πούμε, το μέρος της κοινωνικής ευθύνης του ΤΑΠ, ας πούμε, το απέσυρε ο πρόεδρος, ο κύριος Ζουμπούλογλου, το θέμα, το απέσυρε δίχως δικαιολογία, το απέσυρε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ το έθεσε ο κύριος Παπάζογλου, δεν συζητήθηκε καν. Προημερησίες διάταξη, δηλαδή. Ναι. Ξαφνικά βλέπουμε μια κυβίστηση του κυρίου Δαλακάκη που μας φέρνει θέμα να συζητήσουμε. Αυτό είχε προηγηθεί. Είναι σημαντικό αυτό που σου το απέσυρε, ήταν στην ημερήσια διάταξη το θέμα. Όχι, ή μπήκε το έθεσε εκτάκτος ο κύριος Παπάζογλου. Και δεν συζητήθηκε. Και, ζήτησε ο πρόεδρος ότι δεν έχει στοιχεία, δεν έχει αυτά. Άρα δεν το απέσυρε, απλά δεν συζητήθηκε. Δεν συζητήθηκε. Εντάξει, με ευθύνη του πρόεδρου. Το απέσυρε είναι άλλο πράγμα. Με ευθύνη του πρόεδρου όμως δεν συζητήθηκε. Ενώ η εισήγηση του κύριου Παπάζογλου έλεγε και τι είχαν οι άλλοι δήμοι, τι ζητούσαν κτλ. Και τι θα μπορούσαμε να πατήσουμε εκεί πάνω για να προχωρήσουμε. Όπως και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είπε ότι είναι ουτοπία να λέμε ότι θα σταματήσουμε τον ΤΑΠ. Άρα λοιπόν δεν συμφωνεί και αυτός με την άποψη του κυρίου Δαλακάκη ότι θα έπρεπε να το πάμε μέχρι τα άκρα. Δεν ξέρω πώς του ξέφυγε αυτό το πράγμα. Υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται περί ουτοπίας. Μόνο ο κύριος Δαλακάκης νόμιζε ότι θα σταματήσει τον ΤΑΠ. Πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κινήθηκε, αφού μας κατηγόρησε μέχρι και ότι έχουμε μετοχές, ας πούμε, στον ΤΑΠ. Μακάρι να είχαμε μετοχές. Καλά, εντάξει τώρα. Ναι. Δεν νομίζω. Αυτά είναι σχήμα λόγου. Είδαμε ένα δημοσίευμα, αν δείτε στο προφίλ του, ας πούμε, στο Facebook, είχε βάλει ένα δημοσίευμα που ζητούσε από την κυβέρνηση να μας φτιάξει ένα μήλο υποχρεωτικά και να δίνουμε υποχρεωτικά, ας πούμε, το αλεύρι του μήλου αυτού στο Αζερβαϊτζάν για 50 χρόνια. Γι' αυτό σας λέω, γιατρό θέλουμε. Αυτή είναι επίσημη πρόταση. Η πρώτη πρόταση που είδαμε για ανταποδοτικά για τον ΤΑΠ ήταν αυτή από τον κύριο Δαλακάκη. Να μας φτιάξει η κυβέρνηση μήλο που θα δίνουμε στο Αζερβαϊτζάν για 50 χρόνια το αλεύρι. Με το ίδιο σκεπτικό και η Καβάλα θα μπορούσε να δώσει τις πέστροφες, τα ψάρια της, ο Εύρος να έδινε σκόρδα. Από πού αλλού περνάει ο ΤΑΠ, να δίνανε ό,τι είχε ο καθένας. Κρίμα που δεν περνάει και από τον Ευρωκόπη, να δίναμε και τις πατάτες. Λοιπόν, η πρώτη επίσημη πρόταση του κυρίου Δαλακάκη ήταν αυτή. Ας περάσουμε τώρα στο θέμα που μπήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μισό λεπτό. Δεν είναι κακό ένας δήμαρχος ή ένας τοπικός άρχοντας να προσπαθεί μέσα από μια διαδικασία ανταποδοτικών. Ουτοπικό είναι αυτό. Όχι, δεν είναι κακό, λέω, να προσπαθεί. Εντάξει, εγώ δεν στέκομαι. Να γίνει μια σοβαρή πρόταση που να πούμε ότι ζητάμε αυτό, αυτό και αυτό από τον ΤΑΠ, που δεν έχει υποχρέωση, αλλά τα ζητάμε όπως το κάνουν όλοι οι Δήμοι. Και να έχουμε μια καλή συνεργασία για να εξασφαλίσουμε στο Δήμο ίσως 300, 400, 500 χιλιάρικα, όσα μπορούμε, όσο το δυνατόν περισσότερα. Και εξ αρχής να μην πάμε, εφόσον έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη, να πούμε τι, ότι θα ξυλώσουμε, ας πούμε, τον ΤΑΠ τώρα. Λοιπόν, τι τοπικό είναι. Βάλτε μια ανατελεία, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά, επειδή μπαίνουμε στο θέμα του ΤΑΠ έτσι λίγο περισσότερο και πιο έτσι διευκρινιστικά, ας συνεχίσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Είμαστε εδώ στην εκπομπή Παραπέντε, στο ένα channel και μιλάμε με τον κύριο Πάρη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Δοξάτου, με την παράταξη του κυρίου Δαλακάκη που έχει εκλεγεί. Βέβαια, για όσους ανοίξατε τώρα τους τηλεοπτικούς δέκτες, είναι από την ομάδα των συμβούλων που λέμε, που έχουν διαφωνήσει με πάρα πολλά ζητήματα και έχουν τεθεί εκτός ομάδας, εκτός ψηφοδελτίου, εκτός παράταξης, σε πάση περιπτώσει, οι οποίοι όμως βέβαια λένε, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν διαγραφεί εντός ή εκτός εισαγωγικών, ότι εμείς παραμένουμε στην παράταξη κ. Δαλακάκη, έχουμε μια διαφορετική άποψη και γι' αυτό μας έχει ψηφίσει ο κόσμος για να λέμε τη δική μας άποψη. Νομίζω το βάλα πιο στρογγυλεμένα τώρα και πιο καλά. Λοιπόν. Μιλάμε για τον ΤΑΠ, μιλάμε για τα ανταποδοτικά που ο Δήμος Δοξάτου θα μπορούσε να πάρει και να είναι καλύτερα, ας πούμε, όσον αφορά μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Και αφορμή ήταν ότι μιλούσαμε για δύο απορριμματοφόρα ή ένα απορριμματοφόρο και ένα πολυμηχάνημα, το οποίο υπήρχε μια δικογνωμία στο Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο. Και προσπαθώ να καταλάβω τώρα αν τελικά ψήφισαν αρνητικά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της συμπολίτευσης που είναι διαγραμμένοι ή αν τελικά συμβαίνει κάτι άλλο. Και ο κ. Παπαδόπουλος δίνει τη δική του ερμηνεία. Λοιπόν. Η απόφαση λοιπόν που πάρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν έφερε ο κ. Δαλακάκης το θέμα του ΤΑΠ ήταν να γίνει μια διαπαραταξιακή συνάντηση
μια ομάδα να συζητήσουν το τι πραγματικά χρειάζεται ο Δήμος και ακόμα περισσότερο, όχι μόνο δύο απορριμματοφόρα, να κάνουμε τρία απορριμματοφόρα, αν μπορούμε, αν μας παίρνει. Και να πάμε ενωμένοι στον ΤΑΠ και να ζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Μέχρι τώρα γνωρίζω ότι δεν την έχει συγκαλέσει ο κύριος Δαλακάκης στη διαπαραταξιακή. Άρα κολυσιεργεί. Για ποιο λόγο δεν έχει συγκαλέσει. Πάντως απορριμματοφόρο θέλετε, δεν θέλετε. Φυσικά και θέλουμε και πρέπει να γίνει και θα γίνει. Και αν δεν το κάνει ο κύριος Δαλακάκης άμεσα, τότε θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλία το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για το τι χρειαζόμαστε. Περιμέναμε. Η απόφαση λοιπόν που πάρθηκε δεν ήταν αρνητική στο να πάρουμε τα απορριμματοφόρα, ήταν στο να υπάρξει μια διαπαραταξιακή, να δούμε και τη γνώμη των υπολείπων και να προχωρήσουμε. Ωραία, η επιδότηση, η χρηματοδότηση μάλλον στις εκκλησίες, η ενίσχυση, η οικονομική ενίσχυση. Mm-hmm. Εκεί τι απόφαση κατά την άποψή σας έχετε πάρει? Όχι, να κατά μην την άποψή μου. Ναι, την... Να δοθούν από το πλεόνασμα του Δήμου. Όχι από το απορριμματοφόρο και όχι από το νομικό πρόσωπο. Αυτούς τους δύο κωδικούς ήθελε να κατεργήσει ο κύριος Δαλακάκης. Η απόφαση λοιπόν που πήραμε και προκαλώ τον κύριο Δαλακάκη να βγάλει στην δημοσιότητα τις αποφάσεις ήταν να δοθούν από το πλεόνασμα του Δήμου. Αυτό είπαμε. Μάλιστα. Δεν είπαμε. Μα είναι λογικό. Δεν μπορεί να έχει πλεόνασμα και να θέλει να εξοντώσει, ας πούμε, το νομικό πρόσωπο του Δήμου και να θέλει να ακυρώσει τον κωδικό του απορριμματοφόρου. Πάντως με τροποποίηση προϋπολογισμού ξαναγεμίζουν αυτοί οι κωδικοί. Υπάρχει πλεόνασμα όμως. Α, λέτε ότι δεν θα υπάρχει πλεόνασμα. Δηλαδή η ένστασή σας είναι ότι δεν υπάρχει πλεόνασμα και. Σε ερώτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μου απαντήθηκε πόσο και τι είναι το πλεόνασμα του Δήμου μας. Αναμένουμε να μας πει πόσο είναι το πλεόνασμα του Δήμου. Άρα λοιπόν από το πλεόνασμα να χρηματοδοτήσουμε και την Εκκλησία, να χρηματοδοτήσουμε και το live streaming και όλα αυτά που ζητάμε, έτσι. Άλλωστε για το live streaming δεν είπαμε όχι. Είπαμε να καλύψουμε, ας πούμε, και με ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση τις συνεδριάσεις. Δεν είπαμε όχι. Δεν είπαμε όχι. Δεν ήμασταν αρνητικοί σε αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά αρέσκεται ο κύριος Δαλακάκης να το παρουσιάζει όπως θέλει. Τι να κάνουμε. Εσείς ως Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε έλεγχο στο ταμείο, να δείτε αν τελικά έχει 3 εκατομμύρια ή 2 ή 52, ξέρω εγώ πόσα έχει. Πόσο πιο επίσημο όταν το θέτεις στο Δημοτικό Συμβούλιο να σου απαντήσει. Πόσο πιο επίσημο. Τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το ερώτημα. Και δημοσίως μπορεί να βγει και να πει ότι έχουμε 3, 4, 5 εκατομμύρια, αν τα έχουμε. Ξέρω. Εκτός αν όλα αυτά που ακούω ότι υπάρχει πλεόνασμα και τα λοιπά είναι ούφα. Να ρωτήσω για την δραστηριότητα που έρχεται σε εμάς ως μέσα ενημέρωσης στα θέματα υγείας, στα θέματα με τον αντιπεριφερειάρχη, γιατί βλέπω κάποια δελτία τύπου τα οποία υπάρχει μια κινητικότητα, ότι πάει στην Αθήνα, συναντά υπουργούς και έχει μια δραστηριότητα. Και βέβαια, ξέρετε, από την άλλη μεριά, επειδή εγώ μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, ο κόσμος θεωρεί ότι παλεύει μόνος του προκειμένου να πετύχει μια σειρά από πράγματα τα οποία κάποιοι άνθρωποι είναι απέναντι. Είτε είναι δική του, είτε είναι της αντιπολίτευσης. Και ναι, μεν της αντιπολίτευσης είναι κατανοητό ότι ενδεχομένως να είναι και απέναντι, αλλά οι δικοί του άνθρωποι που κατεβήκατε μαζί, παλέψατε μαζί, κυνηγήσατε σταυρό-σταυρό μαζί, έτσι δεν είναι? Είναι φέραμε έναν άνθρωπο ο οποίος την προηγούμενη φορά είχε δώσει, αν θυμάμαι καλά, υποψηφιότητα, δεν κατάφερε να βγει σύμβουλος. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έμενε, δεν κατοικούσε στο Δήμο μας. Θεωρήσαμε και δεν θεωρώ λάθος την απόφασή μου εκείνη τη στιγμή να το στηρίξω. Θεωρώ ότι έπραξα σωστά. Νόμιζα ότι ήταν ένας νέος άνθρωπος με ανοιχτά μυαλά, ήταν μορφωμένος, όλα αυτά. Δεν τον γνώριζα προσωπικά, δεν είχα προσωπικές σχέσεις και όπως ξέρετε μπήκε και τελευταία στιγμή στο ψηφοδέλτιο. Όχι ότι είχα πρόβλημα με τους υπολείπους υποψηφίους, αλλά ήθελα κάτι διαφορετικό στο Δήμο. Ούτε με τον κύριο Παπάζογλου, ούτε με τον κύριο Χατζηλαζάρο, ας πούμε. Νομίζω τελικά ότι με τον κύριο Παπάζογλου είχατε και πολύ καλές σχέσεις. Πιο καλές σχέσεις, έτσι. Ναι, βέβαια. Τελικά στο χρόνο επάνω, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, στο χρόνο επάνω το να φύγει η μισή παράταξη και περισσότεροι πλέον, είμαστε πλειοψηφία αυτοί που φύγαμε πλέον, είναι κάτι πολύ. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να φταίνε όλοι και ο ένας να μην ευθύνεται. Έτσι. Λοιπόν. Αυτό το, την αχαριστία, αυτό το πράγμα που βιώσαμε και ζήσαμε, τι να σας πω.
Είχα ρωτήσει... Ουδής ασφαλέστερος εχθρός από τον ευεργετηθέντα χάριστο. Αυτό είναι αρχαίο ρητό. Ναι. Λοιπόν, είχα ρωτήσει τον κύριο Δαλακάκη σε μια τηλεοπτική έτσι εδώ κουβέντα που κάναμε, γιατί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μου είχε πει ότι υπήρχε μια διαμαρτυρία, θα τα μεταφέρω όπως τα θυμάμαι, τώρα συμπλήν, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι. Υπήρχε μια διαμαρτυρία από τους συναδέλφους σας από το Δήμο Δοξάτου, ότι δεν ενημερώνεται το Δοξάτο, η Δημοτική Σύμβουλη τέλος πάντων και το Τοπικό Συμβούλιο, δεν ενημερώνεται για τις κινήσεις του Δημάρχου. Και ο Δήμαρχος τότε είχε αποφασίσει να κάνει συνεδριάσεις παραταξιακές, κάθε Τετάρτη απόγευμα, ας πούμε 6 ώρα, μία ώρα μου είχε πει συγκεκριμένη, και εκεί λέει δεν ερχόταν κανείς, ή τέλος πάντων δεν ερχόταν σχεδόν κανείς. Αληθεύει αυτό, είναι έτσι, το ξέρετε? Από όσο θυμάμαι ξεκίνησε κάτι τέτοιο, ατόνισε στην πορεία, αλλά εντάξει, τώρα ο λόγος διαγραφής 8 και 9 συμβούλων είναι ότι δεν έρχονται στα παραταξιακά. Μα, κοιτάξτε. Αλλά νομίζω ότι εγώ η παρουσία μου ήταν τακτική. Εντάξει, το ρωτάω σας επειδή είσαστε εκεί. Εγώ λέω το άλλο. Αν τώρα διαμαρτύρεται κάποιος ότι δεν με ενημερώνεις. Τώρα δικαιολογίες θα πούμε πολλές. Με συγχωρείτε. Αν κάποιος διαμαρτύρεται ότι δεν με ενημερώνεις και έρχεται μετά ο Δήμαρχος και λέει εντάξει παιδιά, κάθε Τετάρτη θα κάνουμε συμβούλιο και δεν πατάνε στο συμβούλιο, εκεί κάτι άλλο συμβαίνει. Και γιατί σας το κάνω αυτό σαν εισαγωγή? Ακούστηκαν πολλά. Ακούστηκαν ότι από πίσω είναι άλλοι, ενδιαφέρονται άλλοι για το Δήμο. Έχει ακουστεί και το δικό σας όνομα κατά καιρούς και διαστήματα. Λοιπόν, δεν είναι κακό, δεν είναι οι φιλοδοξίες, δεν είναι κακές, αρκεί να είναι... Ακούστε, σε ό,τι αφορά εμένα, εγώ προσωπικά θέλω να τελειώσω τη θητεία μου, να τελειώσω, διότι είχα πολλές, ας πούμε, πολλοί δικοί μου άνθρωποι μου λέγανε σταμάτα, φτάνει, γιατί τρώμε πάρα πολύ προσωπικό χρόνο και γι' αυτά προσπαθούμε, παρότι υπάρχουν οι αντιπαραθέσεις μας, έχουμε κάποια όργανα στο Δήμο και είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτά, όπως εγώ στη Σχολική Επιτροπή, που μας τρώνε χρόνο, δουλεύουμε, αλλά το θέλουμε, μας αρέσει και το κάνουμε. Και εμπειρία ζωής. Γιατί οι παραθέσεις όμως που έχουμε και μας στεναχωρεί και τραβάμε αυτά που τραβάμε το Δήμο, πολλοί ας πούμε φίλοι και οικογένεια και όλοι αυτοί, σταμάτα, κάνε ράνι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι μέχρι τέλους θα πάει η θητεία μου, θα καταγγέλω ό,τι δεν θεωρώ σωστό, ό,τι είναι σωστό και φέρνει προς όφελος του Δήμου, φυσικά θα είμαστε στο πλευρό του. Αλλά νομίζω ότι είναι καλός και στα λόγια, δυστυχώς δεν έχω την εφράδια του λόγου του, ας πούμε, και τις γνώσεις του για να μπορώ να περνάω έτσι αυτά που θέλω στον κόσμο και να επηρεάζω. Είναι καλός αυτό, έτσι. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Αυτό που κάνει... Πάντως θεωρώ ότι τα λέτε μια χαρά. Δεν ξέρω. Αυτό που... Μπορείτε δηλαδή να τα λέτε, αυτό εννοώ. Αυτό που έχω δει τελευταία στις συνεντεύξεις και δεν μου αρέσει. Και δεν μου αρέσει. Είναι ότι καπηλεύεται, και το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο της προάλλης, που δεν ξέρω αν το καπηλεύεται ήταν αυτό που τον έκανε και έγραψε στο Facebook ότι τον έβρισα, αλλά δεν τον έβρισα και τον παρακαλώ να δημοσιεύσει και τα πρακτικά και τα πάντα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί στο Facebook έγραψε ότι τον έβρισα και εγώ, έτσι. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία μηνύσεων πλέον. Μα δεν αξίζει. Ωφελεί, δεν αξίζει, εσάς, αλλά και μόνο... Αλλά δεν μπορεί να συνεχίζει όμως και να γράφει δύο-τρεις άνθρωποι εκεί πέρα, να τους γράφει ότι τον βρήσαμε κτλ. Αυτό λοιπόν που του είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντως η τελευταία ανάρτησή του ήταν πολύ αιχμηρή για βρισιές πολύ συγκεκριμένες, με σεξιστικό περιεχόμενο. Ειδικά την πρώτη, αυτή που αναφέρεται στον κύριο Βέτο, εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο από τον κύριο Βέτο. Και... Μα τα πρακτικά είναι εκεί πέρα, τα μικρόφωνα ήταν ανοιχτά. Γιατί άλλα και άλλα τα έχει βγάλει στη δημοσιότητα. Αν υπήρξε αυτή η βρισιά, ας το ανοίξει τα μικρόφωνα μας, είναι ανοιχτά, να το καταλάβει ο κόσμος. Καταγράφονται όλα, τα πάντα. Mm-hmm. Αν έγινε αυτή η βρισιά, να την κάνει. Να το δει ο κύριος Βέτος. Αλλιώς είναι συγκουφαντή αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά, γι' αυτό δεν αναφέρεται και σε μένα στο τι ακριβώς του είπα. Έτσι. Δεν του είπα τίποτα, του είπα ότι καπηλεύεται απλά έργα άλλων και αυτό αναφέρθηκα στη φιλοζωική, διότι η φιλοζωική του Δήμου μας κάνει ένα μεγάλο έργο, ένα κοινοκομείο και προσπάθησε να το οικειοποιηθεί το έργο αυτό, όπως στο παρελθόν έχει οικειοποιηθεί, ας πούμε, το πολυδύναμο του Δοξάτου, το πολυδύναμο ιατρείο του Δοξάτου. Δεν είναι δικό του έργο. Τι να κάνουμε, είναι της προηγούμενης διοίκησης. Όπως προσπάθησε να οικειοποιηθεί, ας πούμε, το κτίριο των πηγών. Ναι, δεν είναι δικό του έργο. Μισό λεπτό. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι η διοίκηση έχει μια συνέχεια.
Εννοείται. Και στο Δήμο Δράμας, mm-hmm. και στο Δήμο Παρανεστίου και Προσοτσάνης και Νευροκοπίου. Πολλά πράγματα ξεκίνησαν από τους προκατόχους, τελειοποιούνται τώρα, κάποια θα ξεκινήσουν αυτοί, θα υλοποιηθούν, θα τελειώσουν από τους επόμενους. Εντάξει, όταν ένα έργο γίνεται στο Δήμο, αν είσαστε δήμαρχος, και δεν το λέω προβοκατόρικα, αν είσαστε δήμαρχος και πραγματικά τώρα βρίσκατε ένα έργο από τον κύριο Δαλακάκη και από τον κύριο Χατζηλαζάνου αρχινημένο και το τελειώνατε εσείς, θα λέγατε δικό μου, δηλαδή φιλοζωική. Ναι, μένει φιλοζωική, οκ, okay, αυτή το κάνει, το ξέρουμε όλοι, ο κ. Ξανθόπουλος εκεί και τα λοιπά δίνει ρέστα, αλλά από την άλλη μεριά είναι ένα έργο το οποίο γίνεται στο Δήμο Δοξάτου και ο Δήμος Δοξάτου είναι πρωτοπόρος, mm-hmm. κάνει κάτι που δεν το έχουν οι άλλοι Δήμοι. Η φιλοζωική του Δήμου Δοξάτου. Εντάξει. Η φιλοζωική, το να υπερηφανευόμαστε για κάτι το οποίο δεν μας ανήκει. Να καπηλευόμαστε κάτι το οποίο το δεν μας ανήκει. Πού είναι ενταγμένο. Αφήστε τη φιλοζωική. Άκουσα να μιλάει για το πολυδύναμο. Πού είναι ενταγμένο αυτό το έργο. Νομίζω στο Λίντερ, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Άκουσα να μιλάει για το κτίριο των πηγών. Τι κάνα, ποια ήταν η συνεισφορά του στο κτίριο των πηγών. Ήταν της προηγούμενης διοίκησης. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αλλά ξέρετε κάτι, το είπατε πριν μόνος σας. Η διοίκηση έχει συνέχεια. Όταν ο ίδιος υπάρχει αυτή τη στιγμή, η β' φάση του κτίριου των πηγών, ένα στολίδι στο Δήμο μας, που δεν έχει κάνει τίποτα. Τι είναι η β' φάση του. Τρέχουν προγράμματα για τον εξοπλισμό αυτού του κτιρίου. Έκανε κάτι για αυτό το πράγμα. Αυτό θα μπορούσε να κάνει. Η προηγούμενη διοίκηση το έκανε, αυτός, εμείς, ας το εξοπλίσουμε. Ας φέρουμε προτάσεις να το εξοπλίσουμε. Δεν κάνουμε κάτι όμως. Το να λέμε ότι βρήκαμε ένα πολυδύναμο ιατρείο που το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να βάλει να σύλλει τους εργαζομένους πλέον εκεί πέρα. Έτσι. Και να λέμε ως δικό μας έργο. Τότε δεν είναι δικό μας έργο. Εγώ θα σας πω κάτι χαριτολογώντας τώρα, όχι για το Δήμο Δοξάτου. Εδώ στο Δήμο Δράμας τα παλιότερα χρόνια, θα γελάσετε βέβαια, ερχόταν η Siemens και έφτιαχνε τα φανάρια και έβγαινε δήμαρχος και έλεγε ότι κάναμε διπλή διάβαση στα φανάρια και να φεύγει ο κόσμος να μην ποτηλιάρεται το τέτοιο. Δηλαδή, ακούσαμε για τελεφερίκ παλιότερα, ακούσαμε για υπόγειες διαβάσεις στην πλατεία με το κήπεδο της Δόξας, ακούσαμε ένα κάρο πράγμα. Δηλαδή, μη σας φαίνονται και τραγικά αυτά, λέγονται και είναι θέματα της διοίκησης της συνέχειας. Εντάξει, αν θέλει, τον ενδιαφέρει μόνο το φαίνεστε και να παρουσιάζει πράγματα τα οποία δεν του ανήκουν ως δικά του, πολύ καλά κάνει, αλλά και ο κόσμος μην νομίζεται, ο κόσμος καταλαβαίνει. Μπορεί να μην ανοίγεται, μπορεί να μην μιλάει πολύ, αλλά ο κόσμος στην περιοχή μας καταλαβαίνει. Βλέπει τι συμβαίνει και επειδή υπάρχει το πρόβλημα στο σύνολο του Δήμου, και επειδή περισσότερο από όλους τα τοπικά συμβούλια έχουν πρόβλημα μαζί του. Ας πούμε, τον κύριο Αλεξίου στο Δοξάτου έχει κλειδώσει το Δημαρχείο του Προέδρου του Δοξάτου. Είναι δυνατόν να μην μπορεί ο Πρόεδρος του Δοξάτου, του τοπικού, να μην μπορεί να μπει στο Δημαρχείο του, στο γραφείο του. Και έχει δώσει τα κλειδιά σε έναν άλλον τοπικό σύμβουλο και έχει ακυρώσει στην ουσία τον Πρόεδρο, τον εκλεγμένο Πρόεδρο του Δοξάτου. Είναι δυνατόν. Εντάξει, όποιος δεν του αρέσει και όποιος του λέει κάτι διαφορετικό, είναι αυτομάτως απέναντί του. Δεν ξεκινήσαμε έτσι. Δεν ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε με διαφορετικά, με άλλες, ας πούμε, άλλα θέλαμε να κάνουμε. Πάντως, και άλλα μας βγήκαν. Θεωρώ ότι ό,τι και να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, η μεν αντιπολίτευση παίζει το ρόλο της ως αντιπολίτευση και δεν ψηφίζει, δικαίως ή αδίκως, εγώ δεν θα τους κατηγορήσω για τίποτα, έχει και εσάς τώρα τους 7-8 που είστε μαζί κατά κάποιον τρόπο και δεν περνάει τίποτα. Αυτό φαίνεται. Αυτό θέλουν να βλέπουν κάποιοι, αυτό θέλει να βλέπουν ο Δήμαρχος. Όχι, αυτό φαίνεται. Όχι, δεν φαίνεται αυτό. Γιατί σας εξήγησα πριν, σας είπα κάποια έργα, σας είπα για τα GPS, σας είπα, ας πούμε, για όλα αυτά. Αυτά δεν περνάνε. Σας είπα, κατηγορηθήκαμε, ας πούμε, ότι δεν δώσαμε τα χρήματα στις εκκλησίες ή δεν δώσαμε αυτό για το live streaming. Σας εξήγησα τι ψηφίσαμε. Ναι, ναι. Κατηγορηθήκαμε ότι δεν θέλουμε τα απορριμματοφόρα του TAP. Σας είπα τι ψηφίσαμε. Λοιπόν, εγώ το λέω δημόσια, αυτές είναι οι αποφάσεις. Ας βγάλει τις αποφάσεις. Ας βγάλει τις αποφάσεις να δούμε επιτέλους, όπως θυμάμαι τότε στις αρχές που υποτίθεται που ήμασταν συσπειρωμένοι. Παράταξη. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς όμως αυτό. Ήμασταν να βγάλετε τις αποφάσεις. Ναι, βέβαια. Έτσι. Ναι, φυσικά και μπορούμε και έχουμε βγάλει πολλές, ας πούμε. Έτσι. Αλλά δεν είδαμε να παίζονται στις ορισμένες αποφάσεις, ούτε στα μέσα ενημέρωση, ούτε στις εφημερίδες, ούτε πουθενά. Όταν. Όχι. Στην δική μας εφημερίδα. Γενικά μιλάω. Όχι. Στην εργασία ΣΥΝ. Δεν ήρθε ποτέ απόφαση δική σας που να πρακτικό. Τώρα, μην περιμένετε από μια τηλεόραση να κάτσει ο εκφωνητής να διαβάσει
την απόφαση. Άλλο πράγμα αυτό που κάνουμε τώρα, το γυαλί, και άλλο πράγμα το γραπτό. Επειδή λοιπόν μου δίνετε και ευκαιρία μέσα, και σας ευχαριστώ μέσα από, από την εκπομπή σας, να πούμε και κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ενημερωμένα ο κόσμος. Γιατί είδαμε για ένα μήνα τότε να παίζετε το ζήτημα της, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξέρετε γιατί. Γιατί συνεχώς στη διάβγεια ανέβαιναν οι αποφάσεις της αποκεντρωμένης του λοιπόν, Δήμου. Στη διάβγεια λοιπόν, κύριε Λάτσα, ανέβηκαν και αποφάσεις που μιλάει για ψευδή στοιχεία που είχε ο Δήμαρχος, που χρησιμοποίησε ο Δήμαρχος για να διαγράψει εμάς τους 8 συμβούλους. Δεν είδα κανένα μέσο να το παίζει. Στη διάβγεια λοιπόν και στο 152 και η αποκεντρωμένη, καταρχήν αποφάνθηκε η αποκεντρωμένη γι' αυτό, για ψευδή στοιχεία του Δημάρχου. Προσέφυγε στο 152 και το 152 πάλι μας δικαίωσε. Τώρα να κάνω κατάχρηση του μαγαζιού εδώ και θα σας πω ότι θα χαρώ πάρα πολύ να γίνετε συνδρομητή στην εφημερίδα μας προσωπικά, γιατί εμείς τα δημοσιεύσαμε. Δεν αναφέρουμε προσωπικά σε εσάς. Είδα ότι που έγινε, ο ντόρος που έγινε με την Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, και στο σημείο αυτό να πούμε ότι αν ο κύριος Σερέτης ήθελε να είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα θα ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό δεν το κατάλαβα. Δεδομένο. Το άκουσα και άλλη φορά αυτό. Δεδομένο. Όπως θεωρείτε, όπως μας κατηγορεί ο κύριος Δαλακάκης, ότι υπάρχει ηνωμένη αντιπολίτευση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο πρώτος σε ψήφους σύμβουλος μπορεί να γίνει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αν δεν πάμε στην τρίτη ψηφοφορία. Ο κύριος Σερέτης είχε το ήθος, είχε την ακεραιότητα να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να πάμε στη δεύτερη. Αν ήθελε να το πετύχει αυτό, θα το είχε πετύχει. Ο κύριος Σερέτης είναι πρώτος σε ψήφους. Πρώτος σε ψήφους. Και πήρε και τους περισσότερους ψήφους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά θέλαμε να γίνουν όλα ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή διορίστηκε από την αποκεντρωμένη ο κύριος Ζουμπούλογλου. Διορίστηκε, δεν ξέρω πώς έγινε η υπάρχει απόφαση. Υπάρχει περίπτωση να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό, κατά την άποψή σας. Πλέον δεν νομίζω πούμε όχι. Και κάτι ουσιαστικό, γιατί κοντεύουμε να κλείσουμε. Υπάρχει περίπτωση να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ θα το θέλαμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Όταν λέτε πολύ θα το θέλαμε. Αν με όλες αυτές τις ύβρις, με όλες αυτές τις συκοφαντίες που έχει και σε αυτό το σημείο αυτό να πούμε ότι έχουμε κάνει και μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση και όλα αυτά. Καλά, αυτά έτσι, να καλούνται, εντάξει. Ναι, γιατί έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Δηλαδή τώρα βγήκε κατηγορεί τους πάντες, κατηγορεί ας πούμε στο τελευταίο ας πούμε, που έκανε με το Facebook. Κατηγορεί τον κύριο Βέτο ότι τον έβρισε. Δεν τα άκουσε κανένα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπόθηκε αυτό. Και αν υπόθηκε να ανοίξει τα μικρόφωνα, να ανοίξει τα πρακτικά να το πει. Κατηγορεί τον κύριο Σερέτη ότι τον είπε. Δεν θυμάμαι αν τον είπε. Δεν το άκουσα. Κατηγορεί εμένα ότι τον έβρισα, αλλά δεν λέει τι τον έβρισα και τι τον είπα. Πες μας με στοιχεία. Κατηγορεί τον κύριο Παπάζογλου ότι τον είπε. Τι τον είπε, Τζαμπατζή, κάτι τέτοιο τον είπε, ξέρω εγώ. Εντάξει. Ότι κυκλοφορεί. Αλλά αυτό που έκανε, που είπε ότι. Δεν τον είπε ο κύριος Παπάζογλου για ποιο λόγο πηγαίνει με το αυτοκίνητο το υπηρεσιακό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Παπάζογλου του είπε ότι κυκλοφορεί ώρες που δεν πρέπει με το αυτοκίνητο το υπηρεσιακό. Δηλαδή, και εγώ προσωπικά τον έχω δει. Έτσι. Να κυκλοφορεί αργά το βράδυ με το αυτοκίνητο. Το υπηρεσιακό, το οποίο πληρώνουν οι δημότες. Αλλά να μην πάμε στο τι είδε ο καθένας. Να πάμε και σε μερικά στοιχεία. Καλά, τώρα... Ένα λεπτάκι, κύριε Λάτσα. Γιατί έχω κάτι σημειωμένα. Θα σας πω για ένα μήνα. Είδα κάποια πραγματάκια. Με αφορμή αυτό το δημοσίευμα. 4 Δευτέρου του 17, ημέρα Σαββάτο. Το αυτοκίνητο του Δημάρχου πήγε Θεσσαλονίκη. 19 Δευτέρου του 17, ημέρα Σαββάτο. Το αυτοκίνητο του Δημάρχου πήγε Θεσσαλονίκη. 22 Δευτέρου του 17, ημέρα Τετάρτη, το αυτοκίνητο πήγε Θεσσαλονίκη. 26 Δευτέρου του 17, ημέρα Κυριακή, το αυτοκίνητο πήγε στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχε έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είχε έγκριση από την αποκεντρωμένη και ο Επίτροπος έκοψε τα καύσιμα σε αυτό το. Δεν δέχτηκε τα καύσιμα να πληρωθούν από το Δήμο. Λοιπόν. Αυτές όλες οι μετακινήσεις, γιατί δεν είχε και κάποια αιτιολογία το αυτοκίνητο του Δημάρχου να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να μας δώσει μια απάντηση. Δηλαδή, αυτό το είπε ο κύριος Παπάζογλου. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο, ενώ δεν πρέπει. Δηλαδή, αν τον κατηγορούμε και για αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι έτσι κλείνοντας. Έχουμε 3-4 λεπτά ακόμα στη διάθεσή σας. Σε μια προηγούμενη συνέντευξή μου είχα πει τον κύριο Δαλακάκη να μην ψάχνει για δράκο σε αυτό το παραμύθι, γιατί δεν υπάρχει. Θέλω να του πω ότι τα παραμύθια να συνεχίσει να τα λέει σε αυτούς που θέλουν να κοιμηθούν. Οι δικοί μας οι δημότες δεν θέλουν να κοιμηθούν. Να σας πω, δικοί μας οι δημότες. Ο κύριος Κυριαζίδης είναι από πίσω από την ιστορία αυτή της φασαρίας όλης. Έχετε αντιληφθεί κάτι εσείς? Όπως έχει μαλώσει με όλους μας, έχει μαλώσει φαντάζομαι και με τον κύριο Κυριαζίδη. Εγώ προσωπικά με τον κύριο Κυριαζίδη δεν έχω σχέση. Αν έχετε ακούσει κάτι. Θεωρώ ότι είναι ένας έντιμος πολιτικός και αυτός, ότι έχει προσφέρει και αυτός από το δικό του μετερίζει μέχρι εκεί. Όπως έχουν προσφέρει
και οι προκατόχοι τους, οι βουλευτές. Όχι, λέω, αν έχετε ακούσει για ενδεχόμενη κάθοδο σε δημοτικές εκλογές, είτε του ιδίου. Από τον κύριο Δαλακάκη το έχω ακούσει. Ναι. Τώρα τα ονόματα που παίζουν, που ακούγονται, διαρκώς μας βγάζει κάποιον καινούριο. Τι να σας πω τώρα. Παίζετε κι εσείς πάντως. Δεν το έχω ακούσει. Μόνο εσείς μάλλον το ακούσατε αυτό. Λοιπόν. Εντάξει, αν προκηρυχθούν εκλογές τώρα, βέβαια θα ξαναείστε υποψήφιος, έστω δημοτικό σύμβουλος με κάποια παράταξη. Εγώ θα είμαι μέχρι τέλος της θητείας μου δημοτικός σύμβουλος. Ναι. Από εκεί και πέρα είδουμε. Μάλιστα, δεν το αποκλείεται. Όχι, βέβαια. Περιμένει και τον εκλογικό νόμο προφανώς, δηλαδή πώς θα κάτσει όλη η ιστορία. Αυτά τα σκέφτονται οι επικεφαλείς. Εγώ δεν έχω να σκεφτώ τέτοια ακόμα, θα το δούμε. Το ακόμα είναι το κομβικό. Το λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, νομίζω... Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής. Όχι, καθόλου. Νομίζω δεν είπατε κάτι, ναι. Κάτι άσχημο, κάτι κακό. Ότι... Την απόψεις καταθέσατε, είναι απόλυτα σεβαστές. Εμείς θέλαμε και ως κανάλι, αλλά και εγώ ως εφημερίδα, να λέτε την άποψή σας, μην διστάζετε, πέρα από τις προσωπικές σχέσεις που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν κτλ. Είμαστε ελεύθεροι και ανοιχτοί να λέμε ο καθένας οτιδήποτε και θα χαρώ πάρα πολύ να έρθουν και άλλοι συνάδελφοι σας εδώ. Δεν άκουσα να κάνουμε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα από κανένα συνάδελφο. Να κάνουμε κουβέντα, να δούμε μήπως υπάρχουν και άλλες απόψεις διαφορετικές κτλ. Έτσι δεν... Βέβαια. Είμαστε ανοιχτοί. Και αυτό που είπα για τον γιατρό, να έρθει να μας εξετάσει όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλοι μας είμαστε τα νεύρα μας ταραγμένα. Πρέπει να μας εξετάσει. Ναι, το κατάλαβα ότι το είπατε για τα νεύρα όλων και γι' αυτό και δεν το ρώτησα και δεν το αποσαφήνισα περισσότερο. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται γιατρός, χρειάζεται ψυχραιμία. Έχετε εκλεγεί όλοι εκεί και δεν σας κάνω μάθημα εγώ τώρα. Έχετε εκλεγεί όλοι εκεί γιατί ο κόσμος σας έστειλε εκεί, γιατί πίστευε ότι είστε καλύτεροι από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Και γι' αυτό σας έδωσε το 53% Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να καθίσετε κάτω με κάποια άλλη αφετηρία και να κάνετε κάποια κουβέντα, ίσως. Τώρα οι μηνύσεις και αυτά, εντάξει, ξέρετε εγώ τι μηνύσεις έχω δεχτεί και έχουν αποσυρθεί. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και για τα κλαδικά ζητήματα, να πω ότι σταρτοποιός. Πρόεδρος Αρτοπιών της Δράμας και εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβούλου του Πανελλήνιου Οργάνου και θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε κάποια στιγμή και κλαδικά δηλαδή, να δούμε και τα δικά σας προβλήματα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Εμείς θα τα πούμε κανονικά την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά. Γεια σας.